ξέρετε, ως συνήθως τα βίντεο τα τραβάω η μόνη μου, να μιλάω σαν την τρελή μπροστά στην κάμερα, ή με τη Χριστίνα. Σήμερα είναι το πρώτο βίντεο που κάνω με τον αγαπητό Γιάννη, όπως ξέρετε όλοι γιατί σας έχω ζαλίσει. Λοιπόν, και τα νέα είναι ότι πλέον μένουμε μαζί, οπότε ο Γιάννης είναι πίσω την κάμερα αυτή τη στιγμή. Πες ένα γεια τουλάχιστον. Γεια και αντίο. Λοιπόν, δεν θα τον δείτε γιατί δεν θέλει. Εκτός αν καταφέρω κάποια στιγμή να τον τραβήξω και αποφύσει. Γιατί δεν με έχουν δει μόνο. Όχι μέσα σε βίντεο, σε έχουν δει. Α, σε έχουν δει στη μέρα της γυναίκας. Ναι, εννοώ, εκτός χιουμοριστικού πλάνου, ρε παιδί μου. Λοιπόν, έφτιαξε πίτσα. Ή να έχεις άντρα νοικοκύρη ή να μην έχεις. Λοιπόν, και τζακίσαμε ένα ταψάκι. Και τώρα είναι 11 παρά 10 και εγώ θέλω να φτιάξω. Λοιπόν, βιάζω. Ναι. Το συγκλονιστικό το ρολόι. Το οποίο το διάλεξα εγώ, δεν ξέρω ποιο σκεπτικό. Εν πάση περιπτώσει, μόλις το άνοιξα και το κρέμασα εδώ, κατάλαβα τι ρολόι έχω πάρει. Λοιπόν, και θέλω να φτιάξω cookies. Και πήρα αυτό. Δεν κάνω διαφήμιση στο αλεύρι, αλλά να σας δείξω το αλεύρι πήρα. Πήρα αλεύρι μαλακό. Γι' αυτό είναι το καινούριο μου μίξερ. Δεν είναι πολύ γλυκούλι, δεν είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, και κανονικά η Ζήμη θέλει ζύμα με τα χέρια, αλλά εγώ θέλω να χρησιμοποιήσω το μίξερ οπωσδήποτε. Οπότε, να ξεκινήσουμε να σας πω λίγα και τα υλικά πρώτα. Τα ζήσεις. Μπορεί ναι, μπορεί όχι, δεν ξέρουμε. Ιδιαστούμε. Αλεύρι μαλακό. Ενημερωτικά, θα φτιάξω τη συνταγή που έχει πάνω το αλεύρι. Δεν είναι κάποια ιδιαίτερη συνταγή, εννοώ ότι την έψαξα, δεν την βρήκα κάπου. Βούτυρο, baking powder, κουμπερτούρα και ζάχαρη και αυγά, θα ξεχνάω. Θέλει και αυγά. Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε. Τι λέει η προθέση συνταγή. Κόβουμε το βούτυρο. Ναι, καλά, εντάξει. Εμάς είναι μαλακό, δεν χρειάζεται κόψιμο, οπότε θα το βγάλουμε. Θέλει 2 τρίτα της κούπας του τσιγκουριού. Λοιπόν, αυτή είναι γουεύχηρη. Αυτή θα χρησιμοποιήσουμε. Κουταλάκι. Πού το βούτυρο. Γέλα, γέλα. Τις παντόφλες μου τραβάς. Όχι. Εντάξει, δεν πειράζει άμα δεν κόψουμε με ακρίβεια το αλουμινόχαρτο, το οποίο είμαι σίγουρη ότι ο Γιάννης θα ήθελε να το αφήσω επάνω, αλλά εγώ δεν υπάρχει περισσότερο. Όχι, σιγά, εγώ τα βγάζω αυτά. Στις αλληλίες δεν τα έχουμε από εδώ πάνω. Ωραία. Λοιπόν, και θα βάλουμε 2 τρίτα της κούπας βούτυρο. Καλά, τώρα εντάξει, δεν έχω και ζυγαριά εδώ πέρα ακόμα. Οπότε θα βάλουμε στο περίπου, γιατί κανονικά λέει 125 γραμμάρια, αλλά ποιος μετράει τώρα. Γενικά μετράω στις συνταγές που φτιάχνω, αλλά λέμε τώρα. Αγαπούν, με τις ζυγαριές ή μπορείς να ζυγίσεις 2 τρίτα της κούπας. Όχι, αλλά μπορώ να ζυγίσω 125 γραμμάρια που λέει συνταγή. Okay. Γιατί λέει 125 γραμμάρια ή 2 τρίτα της κούπας. Νομίζω ότι είναι εντάξει. Και τώρα επειδή η Γεωργία δεν θέλει να λερώσει τα χέρια της, θα πάρει ένα άλλο κουτάλι. Θα λερώσει ένα άλλο κουτάλι και θα βάλει το βούτυρο που έμεινε. Από εδώ δεν φαίνεσαι, οπότε είναι καλύτερα. Συγγνώμη. Ευχαριστώ. δεν λέει. Λέει τα υλικά γενικά να βάλουμε μέσα, οπότε θέλει ένα κουταλάκι του γλυκού baking powder. Θα πιάνω ανάποδα, είναι τέτοια. Ας κόψουμε με το χέρι το φακελάκι, να σχιστούν και τα υπόλοιπα, αλλά δεν πειράζει. Πιθανότατα να έχουν εγκοπές εδώ, αλλά εγώ αυτή τη στιγμή δεν βλέπω. Θέλει ένα κουταλάκι του γλυκού, ε. Πολύ είναι, λες. Τόσο δεν λέει. Ναι, αλλά είναι γεμάτο. Μην ξεκινήσουν να φουσκώνουν και να βγουν από το φούρνο, εντάξει δηλαδή. Και
και με περισσή μαστοριά θα σπάσουμε τα αυγά τώρα, τα βάλω μέσα. Τι φλακά και μαλλιάτσες. Ποιος μαλλιάτσις, άλλωστε. Νομίζω ότι μου πες ένα τσόφλι. Όχι, δεν μου πες, εντάξει. Καλά λέω εγώ μαλλιάτσις. Είμαι ο φιλικός μαλλιάτσις. Μπορεί, θα δεις. Και παρεμπιπτόντως, επειδή ξέχασα, πλένουμε και λίγο αυτά εδώ πέρα τα ανταλλακτικά, γιατί ξέχασα να το κάνω πριν. Και όταν ξεκινώ να κάνω κάτι και θυμάμαι και κάτι άλλο, το κάνω ταυτόχρονα. Σε πρώτη φάση, πόσο να σηκώνει αυτό. Από το πλαϊνό. Ναι. Σε πρώτη φάση θα βάλουμε τα ανακατευτήρια. Βεβαίως, βεβαίως. Μάλλον όχι, μάλλον αυτό, πρέπει να το βγάλω, να βάλω αυτό. Γιατί παιδάκι μου, δεν μπορείς να το κάνεις αλλιώς. Ναι, καλύτερα έτσι, γιατί έχει το γρανάζι, θα πέσει μέσα και να το κάνεις κατά. Μαμά, μην βλέπεις πόσο άχρηστη είναι η κόρη σου. Εντάξει ρε παιδιά, καινούριο μίξερ, πού να ξέρω πώς χρησιμοποιείται δηλαδή, εντάξει. Όταν θα φύγουν όλα κάτω, σου πω. Δεν φεύγουν, ξέρω εγώ. Ναι, ναι, το βλέπω. Δεν κατάλαβα, υπονοείς κάτι. Όχι. Έτσι, μπράβο. Θα το βάλω, πού θα μου πάει. Να σου πω, αυτό είναι σαφερό εδώ σίγουρα. Το σπάσα αγάπη μου. Όχι, δεν το σπάσα. Σπάστε να σου πάρω άλλο. Δεν έχει πολύ πλάκα. Λοιπόν, και θα ακούσα από τη ώρα μου. Γιατί δεν γυρίζει όμως. Γιατί δεν έχεις πατήσει αυτό. Τι μιλάει αυτό. Λοιπόν, το... Δεν γυρίζει γιατί είναι χαλασμένο. Όχι, δεν είναι χαλασμένο. Κάποια ποτάτα έχω κάνει. Δεν νομίζω. Εγώ νομίζω. Και τώρα, επειδή ο Γιάννης δεν θέλει να το τραβήξουμε, τραβάμε τα χέρια του μόνο. Που προσπαθεί να κουβώσει το μίξι. Το κουμπάκι ίσως δεν πατάω καλά εγώ. Και τελικά καταφέραμε να συνδέσουμε κανονικά να κουβώσουμε το μίξερ. Λοιπόν, τι άλλο πρέπει να βάλουμε, είπαμε. Θέλουμε 2-3 κούπας ζάχαρη. Αγάπη μου, να σου πω κάτι. Ναι. Δεν θα με αγαπάς πολύ τελικά. Παραδέξου το. Μην τρέπεσαι, έλα πες. Α, δεν το λες, Τι άκουσα εγώ καλά. Λοιπόν. Τώρα να βάλουμε το αλεύρι. Θέλει 250 γραμμάρια. Καλά, εντάξει. Θέλει το μισό, ας πούμε. 2 κούπες του τσαγιού. Τελικά αυτή η κούπα τι είναι? Του τσαγιού, του καφέ, του... Τι άλλο έλεγε πριν? Εγώ τέτοιες κούπες χρησιμοποιώ. Του τσαγιού είναι, ξέρω εγώ. Wow. Wow. Fantastic. It's fantastic. Θα το μάθω, πού θα μου πάει. Λοιπόν. Όπως βλέπετε τα έχω κάνει υπέροχα όλα εδώ. Λοιπόν, παίζει να θέλει λίγο αλεύρι ακόμα. Όχι, όχι, νομίζω καλή είναι η ζύμη. Λοιπόν, για να μπορούμε να καθαρίσουμε πιο εύκολα μετά τα ταλαιπτικά, τα βρέχουμε κατευθείαν, γιατί τώρα δεν έχω κάτι άλλο να βάλω μέσα. Τα ξεπλένουμε τέλος πάντων. Σκούμε και τα χέρια μας καλά. Και τα σκουπίζουμε, γιατί θα βάλουμε χεράκια μέσα στη ζύμη. Γιατί θέλει κι άλλο ανακάτεμα. Ωστόσο πρέπει να ανάψουμε το φούρνο στους 160 βαθμούς. Λοιπόν, παίρνουμε την κουβερτούρα. Θα έχω κάνει όλα να μην πω πώς. Λοιπόν, τώρα βέβαια αυτή κανονικά πρέπει να είναι πιο μικρά κομματάκια. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό να την κάνω αυτό με τα κομματάκια.
βλέπουμε ένα μαχαιράκι. Και αν μπορούμε, την κόβουμε πιο μικρά κομματάκια. Το ότι τα κάνουμε όλα χάλια εδώ δεν μας απασχολεί. Θα τα μαζέψουμε μετά λογικά. Νομίζω ότι έκοψα το δάχτυλό μου. Το χειρότερα τα κάνει αυτή η πλάκα. Το φάγει. Και επειδή εγώ σφάχτηκα, κόβει ο Γιάννης την κουβερτούρα. Μετά την ιατρική περίθαλψη από το Γιάννη και από την επέμβασή του με το να κόψει την κουβερτούρα, το θέμα δεν είναι αυτό. Ξέρω πώς θα τα βάλω στο ταψί, με κουτάλι θα τα βάλω, θα μπει και ισόπως η ζύμη. Γιατί δεν μπορώ να βάλω τα χέρια μου εδώ μέσα, εντάξει, είπαμε τέτοιο. Γιατί? Γιατί μετά θα βγάλουμε δοντάκια και θα... Τρακουλοκούκεις. Ναι. Λοιπόν, ρίχνουμε την κουβερτούρα μέσα και ανακατεύουμε. Κανονικά η συνταγή λέει να τα βάλουμε στο ψυγείο, αλλά εγώ είμαι λιγάκι τεμπέλα. Βαριέμαι πάρα πολύ. Βασικά ανυπόμονη μου, όχι τεμπέλα. Και σχεδόν ποτέ δεν κάνω ακριβώς τη συνταγή όπως λέει, γι' αυτό και μερικές φορές δεν μου βγαίνει η συνταγή. Αφού ανακατέψαμε καλά και σιγουρευτήκαμε και καλά. Αφού ανακατέψαμε και καλά. Η κουβερτούρα. Παίρνουμε, πετάμε καταρχάς τα σκουπίδια για να μπορούμε να κάνουμε δουλειά. Πλένουμε το ωραιότατο πινελάκι μας. Το φανταστικό, το ασύλλητο, το μοναδικό πινέλο σιλικόνης. Με βλέπεις με τι άνηση κινούμε μέσα στην κουζίνα, έτσι. Πώς με είπες? Μπαλαρίνα. Λοιπόν... μου λέει, περίμενε, έχω το κινητό μου εδώ. Και μετά από αυτό το δυσάρεστο διάλειμμα, δεν ψήσαμε τα κουλουράκια, τα cookies, γιατί χάλασε η κουζίνα και βραχικυκλώνει τα πάντα. Οπότε η ζύμη μπήκε στο ψυγείο, ήθελα δεν ήθελα, όπως έλεγε η συνταγή, και θα τα ψήσω αύριο. Και τώρα θα κάτσουμε να δούμε άρρο. Και πώς είμαι έτσι ρε παιδιά σήμερα. Λοιπόν, και θα κάτσουμε να δούμε άρρο και πάνε τα cookies. Θα τα ψήσω αύριο όμως και θα σας έχω ντοκουμέντα. Θα ανέβασα και φωτογραφίες στο Facebook. Μπορεί να τραβήξω και βίντεο, δεν ξέρω. Και έχω και άλλα πράγματα να κάνω. Να τελειώσω βίντεο γιατί έχω ξεκινήσει και τραβάω 2 DIY, το ένα μάλλον θα το τελειώσω αύριο για να σας το δείξω. Και αυτή τη στιγμή νομίζω ότι έχω ανάγκη από μια σοκολάτα. Έχουμε τέρμπι με κουβερτούρα. Οπότε για τώρα, γιατί μπορεί να μου έρθει η έμπνευση πάλι, σας αφήνω προς το παρόν.